Ο Φοιτητικός Σύλλογος Ωκεανογραφίας και Θαλάσσων Βιοεπιστημών χαιρετίζει τη σημερινή κινητοποίηση. Σήμερα, 49 χρόνια από τον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου και της αντιδιδακτορικής πάλης του λαού, τα συνθήματα και τα αιτήματά του «Ψωμί, παιδεία, ελευθερία, έξω ΗΠΑ, έξω το ΝΑΤΟ» ζουν και παραμένουν επίκαιρα και ανεκπλήρωτα. Η ειρήνη και η φιλία των λαών ήταν και είναι αξίες των φοιτητών. Οι φοιτητές εδώ της Λεσβού γνωρίζουμε πολύ καλά τι σημαίνει ξεριζωμός, αφού ζούμε σε ένα νησί που η Ευρωπαϊκή Ένωση το έχει μετατρέψει σε φυλακή για τους κατατρεγμένους από τους πολέμους. Γίναμε πολλές φορές και συνεχίζουμε να γινόμαστε μάρτυρες της απάνθρωπης πολιτικής που πνίγει τους ξεριζωμένους στο Αιγαίο, όπως και με το πρόσφατο ναυάγιο στη Μυτιλίνη. Η υπεράσπιση της ζωής των σπουδών μας είναι υπόθεση δική μας και όλου του λαού. Ενωμένοι είμαστε δυνατοί. Οι φοιτητές του 73 είχαν τη στήριξη του εργαζόμενου λαού που είχε κατακλείσει τους δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο, των χιλιάδων κρατουμένων αγωνιστών στις φυλακές, την αλληλεγγύη των αγροτών της Υπαίθρου. Σήμερα ο αγώνας μας έχει σύγχρονες. Ο αγώνας μας για σύγχρονες σπουδές πρέπει να ενωθεί με τον αγώνα των εργαζομένων για δουλειά με δικαιώματα. Ο αγώνας του λαού και της νεολαίας φώτισε και τους πιο σκοτεινούς καιρούς. Τιμάμε και εμπνεόμαστε από όλους που αγωνίστηκαν, βασανίστηκαν, φυλακίστηκαν, έχασαν τη ζωή τους για να ζήσει ο λαός καλύτερα. Εμπρός για τις γενιάς μας τα Πολυτεχνία και με βροχές και με μπόρες. Το Πολυτεχνείο ζει έξω. Η Επιτροπή Ειρήνης Λέσβου της ΕΕΔΕ χαιρετίζει και συμμετέχει στη σημερινή αγωνιστική κινητοποίηση. Μια κινητοποίηση που τιμά τους νεκρούς και τους αγωνιστές της λαϊκής εξέγερσης του Πολυτεχνείου. 49 χρόνια πέρασαν, όμως λες και ήταν χτες, λες και είναι σήμερα. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Έξω ΕΗΠΑ. Έξω το ΝΑΤΟ. Ο αγώνας για δουλειά, ο αγώνας για επιβίωση γίνεται διαρκώς οξύτερος, συνεχώς πιο αναγκαίος. Ο αγώνας για μια παιδεία για όλο το λαό και όχι βορρά στα ιδιωτικά συμφέροντα, όλο και πιο επιτακτικός. Και ο αγώνας για ελευθερία, για δημοκρατία, για κοινωνική δικαιοσύνη διαρκής, καθημερινός, ασύγαστος. Και εκεί μπροστά, στην πύλη του Πολυτεχνείου, στις δυο κολόνες, το δάχτυλο επί των τύπων των ύλων. Έξω ΕΗΠΑ, έξω το ΝΑΤΟ. Στα 49 χρόνια που μεσολάβησαν, ήταν πάμπολες οι φορές που επιβεβαίωσαν αυτή την ανάγκη του έξω. Ελλάδα, Κύπρος, Παλαιστίνη, Λιβύη, Συρία, Ιουγκοσλαβία, Ουκρανία και πάει λέγοντας. Το αίμα συνεχίζει να ρέει. Είναι γνωστός ο αίτιος, είναι γνωστή και αιτία. Βέβαια, κάποιοι προσπάθησαν να ευπρεπίσουν αυτές τις δυο κολόνες. Κατέβαλαν και καταβάλουν προσπάθειες να σβήσουν αυτά τα έξω. Λες και με τη βοήθεια του Photoshop θα σβήσουν τις μνήμες. Λες και σβήνει η ανάγκη για ειρήνη. Όμως σήμερα, 49 χρόνια μετά, μαζί με αυτούς που έφυγαν, μαζί με αυτούς που ήρθαν, συνεχίζουμε να παλεύουμε για ψωμί, παιδεία, ελευθερία, για να φύγουν το ΝΑΤΟ και οι Αμερικάνοι από την πατρίδα μας. Φωνάζουμε με όλη μας τη δύναμη, ούτε γη ούτε νερό στους φωνιάδες των λαών. Ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Συνεχίζουμε. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, η σημερινή μας συγκέντρωση τιμά όλους τους αγωνιστές της αντιδιδακτορικής πάλης και μας κάνει περήφανους η αγωνιστική παρακαταθήκη του αντιδιδακτορικού αγώνα και της εξέγερσης του Πολυτεχνείου
ενάντια στην ανοιχτή, φασιστική, αμερικανατοϊκή απριλιανή δικτατορία. Μας κάνει περήφανος και η συνεπής, αλήγιστη στάση των χιλιάδων εργαζομένων νέων, γυναικών στις εξορίες, στα μπουντρούμια των φυλακών και στα βασανιστήρια της ΕΑΤΕΣΑ, παραμένουν οδηγός και έμπνευση για το δικό μας σημερινό καθημερινό βηματισμό. Πριν 49 χρόνια, οι φοιτητές μαζί με τους εργαζόμενους ταρακούνησαν τα θεμέλια του τυραννικού καθεστώτος της Χούντας της 21η Απριλίου του 1973. Ενός τυραννικού καθεστώτος που έχει στο ενεργητικό της δολοφονίες, φυλακίσεις, εξορίες, απαγόρευση πολιτικών κομμάτων, κατάργηση οργανώσεων και σωματείων, μαζικές εκαθαρίσεις στο στράτευμα, στη δικαιοσύνη, στη παιδεία, λογοκρισία στο θέατρο, στον κινηματογράφο, στη μουσική, στα τραγούδια, απαγόρευση βιβλίων, οικονομικά σκάνδαλα κτλ. Με απλά λόγια, ήταν μια συμφορά για το λαό, γιατί η Χούντα έδειξε με το αποκρουστικό της πρόσωπο ότι ξελασπώνει τη δικτατορία των μονοπωλίων όταν δεν μπορεί να την ξελασπώσει αστική δημοκρατία. Τα αντιεμπριαλιστικά συνθήματα που γράφονταν στις πύλες του Πολυτεχνείου μας καλούν 49 χρόνια μετά να μείνουμε ανυπότακτοι, να διαδηλώσουμε ενάντια στο πόλεμο και τις υπεριαλιστικές επεμβάσεις στην Ουκρανία απέναντι στα εμπεριαλιστικά μπλοκ Ηνωμένων Πολιτειών, Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΝΑΤΟ, Ρωσίας που δολοφονούν αμάχους, σπέρνουν προσφυγιά και σκορπούν φτώχεια και πείνα σε πολλές γωνιές του πλανήτη. Αποκτάει ιδιαίτερη βαρύτητα σήμερα το αίτημα για την απεμπλοκή της χώρας μας από τις υπεριαλιστικές συμμαχίες και από τον πόλεμο που εξελίσσεται αμύωτα με εξάρσεις και υφέσεις, να σταματήσει η παροχή γη και ύδρος στους εκμεταλλευτές μας και στις πολεμικές μηχανές τους που μετατρέπουν τις υποδομές της χώρας, τα λιμάνια και τα αεροδρόμια σε ορμητήρια πολέμου αλλά και πιθανούς στόχους. Να καταργηθεί η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις στρατιωτικές βάσεις. Να ξυλωθούν οι βάσεις του θανάτου από τη χώρα μας. Να μην εγκατασταθούν πυρηνικά στον Άραξο, στη Σούβα και οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα. Και η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όσο και όλες οι προηγούμενες, καλλιεργούν στον ελληνικό λαό ότι το ΝΑΤΟ μας προστατεύει. Νομίζουν πως είμαστε αφελείς. ΝΑΤΟ σημαίνει χούντες και πόλεμοι. Η στρατιωτική δικτατορία στην Ελλάδα είχε τη σφραγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ. Η εισβολή και η κατοχή του 37% της Κύπρου έχουν τη σφραγίδα του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρουσία του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο είναι αυτή που δίνει αέρα στα πανιά των διεκδικήσεων εκ μέρους της τουρκικής αστικής τάξης. Το ΝΑΤΟ δεν αναγνωρίζει σύνορα στο Αιγαίο. Το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι καπιταλιστές μετράνε μόνο τα κέρδη τους, τους τζίρους τους και τα συμφέροντά τους. Στέλνουν τους λαούς να χύσουν το αίμα τους για ξένα προς τις ανάγκες του συμφέροντα. Το λέμε ρητά και κατηγορηματικά προς κάθε κατεύθυνση. Δεν θα γίνουμε κρέας για τα κανόνια των εκμεταλλευτών. Παλεύουμε με τη δική μας σημαία για να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες ανάγκες του λαού και της νεολαίας. Οι λαοί με τον αγώνα τους και την αλληλεγγύη τους μπορούν να ανοίξουν ένα ριζικά διαφορετικό δρόμο σε ρήξη με την εξουσία του κεφαλαίου, τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παλεύουμε για μια κοινωνία χωρίς κρίσεις, πολέμους, εκμετάλλευσης. Ο λαός, η νεολαία, όταν είμαστε οργανωμένοι και ενωμένοι, όταν ξέρουμε γιατί παλεύουμε, μπορούμε να ξεπεράσουμε κάθε δυσκολία, μπορούμε να αποκτήσουμε τεράστια δύναμη. Αγώνες όπως των εργαζομένων στη Κόσκο, στην E-Food, στα λιπάσματα Καβάλας, στη Μαλαματίνα, μας κάνουν περήφανους όλους εμάς τους εργάτες και τις εργάτριες της χώρας μας. Μας πεισμώνουν όμως ακόμη παραπάνω για πιο δυναμικούς αγώνες και δράσεις όταν βλέπουμε συναδέλφους μας όπως τις ΔΕΔΑΠΑΛ που δούλευαν χωρίς σύμβαση και μένουν απλήρωτοι για το διάστημα αυτό, όπως τον εργαζομένο στο Μιχαλέλιο που τους οφείλονται 2 και 3 μηνιάτικα, όπως τον συναδέλφο μας από το εμπόριο και την εστίαση
που το δώρο Χριστουγέννου και του Πάσχα, το επίγωμα Δίας, το επιστρέψουν στα αφεντικά μόλις το πάρουν. Κανένας εργαζόμενος δεν είναι μόνος του. Έχει το σωματείο του, έχει το συνδικάτο του, μέσα από τα οποία πρέπει να παλεύει, να αγωνίζεται, να διεκδικεί για όλα όσα του οφείλονται και χύνει καθημερινά τον ιδρώτα του. Δεν πρόκειται να συμβιβαστούμε με τα ψίχουλα, με καλάθια της ντροπής, με βάουτσερ και πας, με τα επιδόματα κοροϊδία των επιχειρηματικών ομίλων. Η απεργία στις 9 Νοέμβρη απέδειξε ότι ο λαός μπορεί να έρθει στο προσκήνιο. Η συγκλονιστική συμμετοχή των εργαζομένων δείχνει το δρόμο της σύγκρουσης με τους επιχειρηματικούς ομίλους και της κυβέρνησης στον διεκδικητικό αγώνα για αυξήσεις στους μισθούς, για συλλογικές συμβάσεις, για φτηνό ρεύμα και τρόφιμα. Θυμάμαι φέτος για ακόμα μια χρονιά την εξέγερση του Πολυτεχνείου, όσο και αν θέλουν να μειώσουν τα μηνύματα του Πολυτεχνείου, της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, όσο και αν θέλουν να αποκρύψουν την ουσία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, τα μηνύματα είναι επίκαιρα δυστυχώς όσο ποτέ. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία, συνεχίζουμε και σήμερα να παλεύουμε για τα ίδια ακριβώς αιτήματα, σε συνθήκες φτώχειας, σε συνθήκες όξυνσης της ανέχειας, σε συνθήκες πολέμου, σε συνθήκες ακρίβειας. Δίνουμε τον αγώνα μας για να ζήσουμε καλύτερες μέρες, για να αλλάξει επιτέλους αυτή η κοινωνία. Δυστυχώς, ακόμα και σήμερα, οι επεμβάσεις και οι πόλεμοι στην περιοχή μας γίνονται ακόμα πιο έντονο φαινόμενο, γι' αυτό και είναι ακόμα πιο έντονη η αναγκαιότητα να οξυνθούν οι αγώνες, να ενταθεί πάλι για να απεμπλακεί η χώρα μας από το ΝΑΤΟ, από τους πολέμους, για να ζήσουν οι λαοί ειρηνικά.